Μπορεί να μην έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το προεδρικό αξίωμα της Βραζιλίας, όμως στην αποκλειστική του συνέντευξη στο Euronews και στην Ανελής Μπόρζες, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μιλά σαν ήδη να το έχει κάνει. Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αναφέρεται σε όσα οδήγησαν στη φυλάκισή του και ως προς τη διαχείριση της πανδημίας από τη χώρα του, πέτα το γάντι στον νυν πρόεδρο. Ο Μπολσονάρο είναι το προϊόν ενός ψέματος, μιας φάρσας. Ποτέ σε καμία προεκλογική εκστρατεία δεν υπόθηκαν τόσα ψεύδη. Δεν συμμετείχε σε τηλεμαχίες. Είπε ψέματα. Είπε ψέματα ανερυθρίαστα. Ακόμη και σήμερα λέει 4 ψέματα την ημέρα. Φανταστείτε πόσα είπε κατά την προεκλογική περίοδο. Για την ακρίβεια, οι πολίτες έλαβαν μια απόφαση, κατά τη γνώμη μου λανθασμένη, ψηφίζοντας τον Μπολσονάρου. Όμως αυτός είναι ο κίνδυνος της δημοκρατίας και της εκλογικής διαδικασίας. Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2022. Ο Ντα Σίλβα προηγείται στις δημοσκοπήσεις και μας εξηγεί τι ακριβώς διακυβεύεται. Η πόλωση στη Βραζιλία κινείται μεταξύ φασισμού και δημοκρατίας. Εκπροσωπώ τη δημοκρατία, γιατί προέρχομαι από ένα δημοκρατικό κόμμα, έχω μια ιστορία δημοκρατικής διακυβέρνησης, ενώ ο Μπολσονάρο εκπροσωπεί τον φασισμό. Αυτό είναι που πραγματικά διακυβεύεται. Στη συνέντευξή του για την εκπομπή The Global Conversation, ο Λούλα ντα Σίλβα υπογραμμίζει το παράδειγμα του Τζο Μπάιντεν που εξελέγει πρόεδρο στα 78 του, τονίζει ότι θα διαχειριζόταν την πανδημία καλύτερα από τον Μπολσονάρο, ενώ μιλά για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διατήρηση των ισορροπιών παγκοσμίως.